Ένα άνθρωπο που γνωρίζει τη δουλειά του. Ακριβώς. Προέρχεται από το χώρο της υγείας. Βεβαίως, γιατρός είναι. Πώς πάει, κύριε Υπουργέ, προσαρμοστήκατε στο Υπουργείο? Προσπαθούμε, κύριε Παπαδάκη, να αντιμετωπίσουμε την πολύ ζωφερή πραγματικότητα που υπάρχει στο χώρο της υγείας και την ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά και ότι ο κόσμος. Την ξέρουν και οι πολίτες κυρίως, την ξέρουν και οι εργαζόμενοι στο σύστημα. Κάνουμε μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε τις πολύ τραγικές ελλείψεις, κυρίως σε ανθρώπινο δυναμικό. Επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την επιβίωση όλων των δημόσιων δομών και για την διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης του πληθυσμού σε αξιοπρεπείς υπηρεσίες περίθαλψης. Πάντως είναι ήρωες οι γιατροί και το ξέρετε. Και το άλλο πολλοί γιατροί και προσωπικό νοσηλευτικό είναι ήρωες. Εμένα μου έτυχε μια προσωπική ιστορία σε ένα νοσοκομείο, δημόσιο νοσοκομείο, όπου με φοβερή αξιοπρέπεια οι άνθρωποι μου είπαν το εξής. Εμείς δεν θέλουμε ούτε αυξήσεις, δεν θέλουμε. Θέλουμε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες υγείας. Δεν μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες υγείας. Τους λείπουν τα αναλώσματα, τους λείπουν τα μάτια. Ξέρετε, αυτή η οικονομία που έγινε και αυτό το πρωτογενές πλεώνασμα, εάν είχε ως αποτέλεσμα να έχουμε περικοπές στις δαπάνες για την υγεία, δεν πιστεύω δηλαδή ότι μπορεί να προσφέρει ούτε στην εθνική οικονομία, ούτε στην ανάπτυξη, παρά μόνο να ικανοποιήσει τον Κοστέλο και τον Ντάιζενμπλουμ. Κύριε Παπαδάκη, εμείς πραγματικά αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε αυτό τον κόπο, τον οποίο καταβάλει κατά από αντίξωες συνθήκες το ανθρώπινο δυναμικό. Ξέρουμε ότι στην χώρα μας αυτή την περίοδο υπάρχει υγειονομική φτώχεια. Υπάρχει δηλαδή πληθυσμός, ο οποίος εξαιτίας ακριβώς αυτών των παρεμβάσεων και των περικοπών και της εγκατάλειψης του συστήματος τα τελευταία χρόνια, έχει οδηγηθεί σε πλήρη αδυναμία να καλυφθούν πολύ ζωτικές του υγειονομικές ανάγκες. Κύριε Υπουργέ, θέλω να γίνω συγκεκριμένος και μια και σας έχουμε, θέλω να μας δώσετε κάποιες απαντήσεις. Υπάρχει ή έλλειψη γιατρών, ειδικοτήτων, που δημιουργεί μια συσσόρευση ασθενών, όπου τους δίνουν ραντεβού για να εξεταστούν μετά από 3-4 μήνες. Μιλάμε και για άτομα που προέρχονται από τις ευπαθείς ομάδες και που λένε οι άνθρωποι ρεαλιστικά, μπορεί να μην ζω τότε. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι δε, οι οποίοι εκμεταλλεύονται το γεγονός αυτό και σου λένε για να ξεπεράσω τη λίστα, εγώ είμαι εδώ. Αποκαλύφθηκαν τέτοια περιστατικά στο πρόσφατο παρελθόν. Δεν είναι έτσι όλοι οι γιατροί. Ελάχιστοι είναι ασυνείδητοι. Αλλά προσέξτε, υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία για τους ασθενείς. Δεν μπορεί ο άλλος να έχει πρόβλημα, ας πούμε, και να του λένε μετά από 3-4 μήνες θα μπορείς να έρθεις να εξεταστείς. Αυτό το πράγμα πότε θα λυθεί? Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, υπάρχουν λίστες ντροπής, απόγνωσης και αναξιοπρέπειας σήμερα στο σύστημα υγείας και αυτό αφορά τις αναμονές για, ακόμα και για ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρία, για τη διενέργεια εξετάσεων αλλά και για πολύ σοβαρότερα θέματα όπως είναι να νοσηλευτεί κάποιος σε ένα κρεβάτι εντατικής νοσηλείας, είναι να ξεκινήσει έγκαιρα τις ακτινοβολίες που χρειάζεται ένας καρκινοπαθής. Έτσι. Να χειρουργηθεί σε σύντομο χρόνο για ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που εκκρεμεί. Αυτά δυστυχώς, αυτή η πραγματικότητα θέλει χρόνο για να αντιμετωπιστεί, θέλει στοχευμένες παρεμβάσεις. Είμαστε σε συνεργασία και με τα επιστημονικά όργανα των διαφόρων ειδικοτήτων και με τους εργαζόμενους στο σύστημα, τους γιατρούς, το λοιπό προσωπικό και προσπαθούμε με πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις που θα κάνουμε στο επόμενο διάστημα και που ήδη έχουμε δρομολογήσει σε ένα βαθμό, να αισθανθεί ο κόσμος στην καθημερινή του πρόσβαση στο σύστημα μια βελτίωση και μια ανακούφιση. Κύριε Υπουργέ, αυτό είναι το βασικό μας μέλημα και ταυτόχρονα η επιβίωση του συστήματος υγείας, το οποίο δεν σας κρύβω ότι έχουμε την αγωνία να μην οδηγηθεί σε περαιτέρω υποβάθμιση. Ακριβώς. Πρέπει να προχωρήσετε γρήγορα και να κριθείτε. Ξέρετε, σε όλο το προηγούμενο διάστημα, εμείς ασκήσαμε εντονότατη δημοσιογραφική κριτική μετά από καταγγελίες τηλεθεατών για μια σειρά από προβλήματα τα οποία προέκυπταν για ανθρώπους οι οποίοι. Ένα απλό πράγμα θα σας πω, όπου έπρεπε να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, ενώ έχουμε δωρεάν υγεία. Δηλαδή, για παράδειγμα, το να αλλάξεις ένα ζευγάρι γυαλιά, που του λένε ότι κάθε 2 χρόνια μπορείς δικαιούσε να έχεις ένα ζευγάρι γυαλιά.
Έσπασε το ζευγάρι με τα γυαλιά σου, λέει τέρμα τελείως. Θα πληρώσει από την τσέπη σου. Θα πληρώσει από την τσέπη σου. Βέβαια. Δεν το ξέρουν αυτό εδώ οι κύριοι. Και βλέπω έκπτωτο και το ήμουν και μηταράκι και τον κύριο Μπαλάφ. Κάθε δύο χρόνια του λένε μπορεί ένα ζευγάρι γυαλιά. Ένα ζευγάρι γυαλιά. Το πότε θα πληρωθούν και πόσο θα πληρωθούν. Πόσα λεφτά δικαιολογεί για να πάρει. Αλλά και Παπαδάκη, επιτρέψτε μου. Ξέρετε τι γίνεται. Χρόνο, με υπερηφάνεια οι προκάτοχοι σας λέγανε. Μειώσαμε τις δαπάνες για την υγεία. Δεν μειώσανε τις δαπάνες για την υγεία. Αυξήσανε τις δαπάνες τις δικές μας. Επιτρέψτε μου να πω, κύριε Παπαδάκη, ότι το πολιτικό σχέδιο το οποίο υλοποιήθηκε στον χώρο της υγείας τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν απλώς μια διαχείριση με λιγότερα χρήματα. Υπήρχε ένα σχεδιασμός που έλεγε ότι περιορίζω το δημόσιο σύστημα υγείας, δημιουργώ ζωτικό χώρο για να επεκταθεί ο ιδιωτικός τομέας και μετακυλείω το κόστος στους πολίτες. Αυτό ήταν το πολιτικό σχέδιο και ήταν ένα σχέδιο. Πότε θα τα αλλάξετε όμως το θέμα. Ξέρετε αυτό τώρα πια. Δεν μπορείτε να κάνετε διαπιστώσεις και κριτική. Το οποίο το ξέρουμε, φυσικά το ξέρουμε. Αυτό λοιπόν το πολιτικό σχέδιο για μας έχει τελειώσει. Και για μένα δεν έχει τελειώσει. Για τον ασφαλισμένο δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει. Για εσάς τελείωσε σε θεωρητικό επίπεδο. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν ακόμα αισθητές αλλαγές στην καθημερινότητα των πολιτών. Θα σας αφήσουν, κύριε Υπουργέ, γιατί προσέξτε. Για την ανθρωπιστική κρίση έρχεται ο Κοστέλο, ο Άμποτ και ο Κοστέλο, και για τους νεότερους. Ο Άμποτ και ο Κοστέλο ήταν δύο υπέροχοι κομικοί. Έρχεται ο Κοστέλο, ο Άμποτ είναι ο άλλος. Είναι ο Ντάιζεμπλουμ. Και λένε όχι. Όχι για την ανθρωπιστική κρίση. Σε λίγο θα σας πούνε όχι για το 1 ευρώ για τις συνταγές που πρέπει να καταργηθεί και έχετε δεσμευτεί και εσείς και ο κύριος Κουρούπλης. Όχι για τα 5 ευρώ στο νοσοκομείο το εισιτήριο που έχετε δεσμευτεί και εσείς και ο κύριος Κουρούπλης. Γιατί? Γιατί αυτό δημιουργεί δημοσιονομικό πρόβλημα. Κενό οικονομικό, άρα μην το καταργήσετε. Μην έρθετε μετά όμως και μας πείτε τι να κάνουμε, ρε παιδιά, κάνουμε την ανάγκη υποχρέωση. Κύριε Παπαδάκη, επιτρέψτε μου να πω ότι η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και στον χώρο της υγείας, ο δραστικός περιορισμός της υγειονομικής φτώχειας και η διευκόλυνση της πρόσβασης του πληθυσμού, η οποία σημειωτέων είναι και όρος στην συμφωνία της 20ης Φλεβάρη, για μας είναι αδιαπραγμάτευτη. Είναι ζήτημα αυτοπροστασίας της κοινωνίας, είναι ζήτημα αξιοπρέπειας των ανθρώπων, είναι ζήτημα κοινωνικής συνοχής και δημοκρατίας. Μαζί σας και να έρθω και να, μαζί σας και να κατασκηνώσω και, κάτω από το Υπουργείο και να φωνάζω. Και είναι και ζήτημα σεβασμού ευρωπαϊκών συνθήκων και κανόνων και εγγύσεων. Προσέξτε όμως τώρα. Εγώ επικαλούμε τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου. Εκεί λέει ότι οι μονομερείς ενέργειες απαγορεύονται. Αυτό μήπως θεωρηθεί μονομερής ενέργεια που γράφαμε προηγουμένως το 1 ευρώ για τη συνταγή και τα 5 ευρώ για το εισιτήριο για το νοσοκομείο. Γιατί σου λέει, κύριε, το 1 ευρώ και τα 5 ευρώ ήταν έσοδο. Βέβαια, είχαν για το οποίο έσοδο που πήγαινε, πήγαινε για την εξόφληση του χρέους. Όχι. Ήταν βεβαίως, πού πήγαινε. Όχι, γιατί πήγαινε για την κάλυψη των δαπανών των νοσοκομείων. Όχι, δεν πήγαινε για την κάλυψη των χρέους. Δεν πήγαιναν λεφτά από τον προϋπολογισμό. Το πλεόνασμα πήγαιναν για τον προϋπολογισμό. Εδώ μας λέγανε στα νοσοκομεία να φέρουμε χαρτί υγείας από το σπίτι. Και γάζες, κύριε Μηδαράκη. Έλλειψη πόρων υπάρχει. Αφήστε το μύθο. Δεν το αφήνω καθόλου. Έλλειψη πόρων υπάρχει. Το πρόβλημα, κύριε Υπουργέ, δεν είναι πολιτικό. Το πρόβλημα είναι και πιο ουσιαστικό. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν υπάρχουν επιπλέον πόροι. Αν εσείς έχετε βρει έναν τρόπο να βάλετε επιπλέον πόρους στα νοσοκομεία, σας συγχαίρω, θα ήθελα να τους ακούσω. Μακάρι να έχετε βρει αυτή τη λύση. Δυστυχώς. Ισπατάνε, κύριε Μηταράκη. Είναι πολύ γενικό. Όχι, δεν είναι πολύ γενικό. Δεν είναι πολύ γενικό. Ή να βάλετε έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, τον οποίο εγώ ούτε καν τον έχω δει από κοντά ποτέ. Έτσι προέρχεται από το χώρο της υγείας. Νοσοκομιακός γιατρός. Προέρχεται από το χώρο της υγείας και ξέρει. Και τις λουμπινιές και το ένα και χρόνια, το άλλο. Χρόνια νοσοκομιακός. Δεν μου λέτε. Δεν μου λέτε γιατί. Άρα να μας πει πιο συγκεκριμένα. Που είναι, έχει τις γνώσεις, κύριε Υπουργέ, με όλο το σεβασμό. Πείτε μας πάρα πολύ συγκεκριμένα. Δύο-τρεις ενέργειες που να περιμένει ο. Και τα γυαλιά του Ίκα έκανα λάθος. Κάθε τέσσερα χρόνια άμα είναι να σπάσει γιαγιά τα γυαλιά. Δεν είναι κάθε δύο. Κάθε τέσσερα χρόνια άμα τα σπάσει γιαγιά, δηλαδή κάτσει κάτω. Μόλις είδε τώρα στην τηλεόραση και λέει τι λέει μωρό Μηταράκη και κάτσει από. Στον καναπέ και είναι πεταγελιά, τα σπάσε. Άμα είναι και λίγο έτσι πιο. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη. Μάλιστα. Καταρχήν, θύλακες σπατάλης υπάρχουν ακόμα στο σύστημα υγείας και επιβάλλουν δραστική αντιμετώπιση. Και αυτό αφορά προμήθειες, αφορά ιδιωτικά συνεργεία στα δημόσια νοσοκομεία, αφορά συμβάσεις.
με ένα κρατικοδίαιτο επιχειρηματικό τομέα, ο οποίος έχει εκτινάξει και τη διαγνωστική δαπάνη και το κόστος της αποκατάστασης και σε πάρα πολλές άλλες παροχές προς το σύστημα υγείας. Άρα θα κόψετε και τελικά. Χρειάζεται λοιπόν, προσέξτε, χρειάζεται λοιπόν και επαναπροσανατολισμός δημόσιων πόρων σε δημόσιες δομές. Αυτό είναι μια στρατηγική μας στόχευση. Αλλά πιστεύουμε ότι συνολικότερα η υγεία πρέπει να έχει πολιτική προτεραιότητα στην αύξηση των εσόδων που θα προκύψουν για το κράτος από τις ρυθμίσεις οι οποίες... Όσο όμως δεν προχωράτε, προσέξτε Υπουργέ μου, όσο δεν προχωράτε στην αποκάλυψη αυτών οι οποίοι λιμένονται το χώρο της υγείας, θα έρχονται όλοι οι Κοστέλη και η Άμποτ και η Τάζεμπλουμ και θα λένε, εφόσον δεν μπορείς να πιάσεις αυτούς που κλέβουν, θα πληρώνει ο ασφαλισμένος. Κύριε Παπαδάκη, εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να προσφέρουμε πολιτική ασυλία σε ένα καθεστώς ασυδοσίας, προκλητής ζήτησης, συναλλαγής με συμφέροντα, αδιαφάνειας, διαφθοράς και εκμετάλλευσης του αρρώστου. Ήμασταν πάντα απέναντι σε αυτές τις παθογένειες και τις τρευλώσεις του συστήματος υγείας και θα αγωνιστούμε μαζί με τους εργαζόμενους του ΕΣΥ για να αλλάξουμε αυτή την πραγματικότητα, να υπάρξει ένα άλλο κοινωνικό ήθος στο σύστημα υγείας. Κύριε Υπουργέ, σε ποιο νοσοκομείο είσαστε πριν? Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Ρεθύμνου. Είχα αξονικό τομογράφο. Βεβαίως είχαμε. Δούλευε. Δούλευε αξονικό τομογράφο. Εντάξει, χαλούσε κατά καιρούς. Α, μπράβο. Προβλήματα. Χαλούσε. Και πού πήγαιναν οι ασφαλισμένοι να κάνουν τομογραφία? Την απάντηση την ξέρετε, κύριε. Πώς δεν την ξέρω. Πηγαίναν εκεί που τους έστελναν κάποιοι συνάδελφοί σας. Στο ιδιωτικό. Που μπορεί να είχαν και ένα χατσιλικό κιόλι. Δεν απέναντι από το νοσοκομείο. Δεν μιλάω για το νοσοκομείο Ρεθύμνου τώρα, μην παρεξηγηθώ. Ναι, δεν το λέμε. Το έχουν καταγγέλει γιατροί αυτό. Δεν το καταγγέλω εγώ. Η διαφορά λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, σε σχέση με την πολιτική μας, τη δική μας, είναι η εξής. Ότι εμείς στρατηγικά πιστεύουμε σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο θα μπορεί να προσφέρει με καθολικό και ισότιμο τρόπο υπηρεσίες. Και όχι απλώς. Πεδίο δόξης λαμπρό μαζί σας. Και να διευκολύνει τον ανταγωνισμό μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Χωρίς να χτυπήσει βέβαια και τον ιδιωτικό τομέα. Γιατί ο ιδιωτικός τομέας έχει στο DNA του την προκλητή ζήτηση και την σπατάλη και τη συναλλαγή με συμφέροντα. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει ένα νέο πλαίσιο με έλεγχο, με νέους κανόνες, με όρους και με συμπληρωματική λειτουργία. Ο πολίτης θα μπορεί να πηγαίνει σε ιδιωτικά νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα με την κάλυψη του ΕΟΠΗ ή θα κοπεί αυτό και θα πρέπει να πηγαίνει και αυτό όλοι να πηγαίνουν μόνο στα δημόσια? Γιατί έτσι διάβασα, ότι δεν θα έχει ο πολίτης τη δυνατότητα που έχει σήμερα να κάνει μια εξέταση έξω κόβοντας ουρές. Δεν ισχύει αυτό. Εμείς όμως θα ενισχύσουμε τις δημόσιες δομές και ιδιαίτερα τα εργαστήριά τους στην πρωτοβάθμια φροντίδα για να προσφέρουμε αυξημένες δυνατότητες να εξυπηρετούνται οι πολίτες εκεί δωρεάν και χωρίς να πληρώνουν συμμετοχές. Και στη συνέχεια, στο βαθμό που φυσικά αυτό άμεσα δεν θα μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες, θα υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες και διαφανείς συμβάσεις με τον ιδιωτικό τομέα, με νέους όρους και υποφελία του δημοσίου. Πάντως, έσπασε το. Να τις ανάγκες του κόσμου. Αυτή έσπασε είναι το τηλεφωνικό, το μας. Έσπασε το τηλεφωνικό κέντρο. Πολλές ελλείψεις, πολλά προβλήματα. Τέσσερα χρόνια τα γυαλιά. Τέσσερα χρόνια. Τέσσερα χρόνια ενώ κάνει γυαλιά. Ξέρετε πόσο κάνει τη πρεσβειοποία? Αυτά που είναι διπλά, που είναι πρεσβειοποία, μοιοποία μαζί. 4-5 εκατοστάρια. 400-500 ευρώ. Αν του πάσει το ζευγάρι. Από τα απλά γυαλιά. Ναι. Εάν του πάσει το ζευγάρι τα με τα γυαλιά. Πολυεστιακά που λέμε. Εδώ έτσι τα πολυεστιακά. Με 500 ευρώ σύνταξη δεν μπορώ να πάρω. Με 500 ευρώ σύνταξη δεν παίρνω. Και το έχω λέει, αυτό εδώ πέρα λέει το έχω με σύρμα. Να έρθω λέει στην εκπομπή να δείτε. Σπάσαν τα γυαλιά και τα έχει με σύρμα. Και το ένα είναι σπασμένο, θρηματισμένο. Από το ιατρικό κέντρο Λέρου λένε δεν έχουμε αντιτετανικό ορό. Και ξέρετε ποιος το λέει? Ο γραμματέας αλλιέων Λέρου που λέει για μας. Το να σου πει ένα γκίστρι από το πρωί, έτσι. Κύριε Υπουργέ, προσέξτε. Η κατάσταση ειδικά στην νησιωτική χώρα είναι πάρα πολύ τραγική. Κάνουμε μια προσπάθεια αυτή την περίοδο και σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση να δώσουμε εγγυημένες παροχές. Πότε και θα είσαστε έτοιμοι νομοθετικά να ρυθμίσετε?
Πότε, ετοιμάζουμε νομοσχέδιο μέσα στον Απρίλιο, θα το καταθέσουμε. Το περιμένουμε. Μα το πρόβλημα δεν είναι στο οποίο, είναι το οποίο θα διευκολύνει και την καθολική κάλυψη του πληθυσμού και, και την ενίσχυση της δημόσιας περίθαλψης. Θα έχει μέσα, θα έχει μέσα και την εξέβρεση των πόρων που πολύ σωστά λέει και ο συνάδελφός μου, ο Σεραφείμ Κοτρότσος, επειδή η υγεία θέλει λεφτά. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι, Σεραφείμ. Η υγεία είναι ακριβή υπόθεση παντού. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι για να έχουμε στη χώρα μας σοβαρό σύστημα υγείας και αξιοπρεπές κοινωνικό κράτος, πρέπει να υπάρξει επιτέλους και ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα που θα διασφαλίζει την αναδιανομή του πλούτου. Αληθεύει ότι θα βάλετε φόρο στο καπνό και στα, ποτά. Υπέρ των κοινωνικών δαπανών. Αυτό είναι μια συζήτηση που εκκρεμεί, η λεγόμενη φόρη αμαρτίας. Υπάρχουν ανάλογες εισηγήσεις και από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Τα εξετάζουν όλα αυτά. Αλλά είναι, είναι ακόμα στο στάδιο της επεξεργασίας. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε. Ήταν πολύ επικοδομητική. Αν και περιμένατε και μας συγχωρείτε, είναι από τις λίγες φορές που ρωτάμε και απαντάει ένας άνθρωπος, ίσως γιατί ξέρει και το αντικείμενο. Αυτό όμως προσέξτε. Δύο κουβέντες ακόμα. Ότι έχουμε, είναι υποτελική έγκριση και συνυπογραφή από το Υπουργείο Οικονομικών το θέμα της κατάργησης του 5 ευρώ και της δωρεάν πρόσβασης των πολιτών στα τακτικά εξωτερικά εδρεία. Καταργείται εντός και στα κέντρα υγείας. Μέχρι πότε να το προσδιορίσουμε χρονικά? Από εμάς είναι έτοιμο. Δηλαδή να πούμε ότι μέσα στον Απρίλιο καταργείται το 5 ευρώ στα νοσοκομεία, να το γράψω έτσι. Εκτιμώ πως ναι, Μέσα στον Απρίλιο λοιπόν καταργείται το 5 ευρώ στα νοσοκομεία. Γράψτε το. Από πού θα τον πληρώσει τον πόρο? Έχουμε τροπολογία. Δεν χρειάζεται λεφτά στα νοσοκομεία. Έχουμε τροπολογία επίσης καταθέσει, η οποία ψηφίζεται σήμερα στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, που διασφαλίζει την παράταση της θητείας των επικουρικών γιατρών και του επικουρικού προσωπικού μέχρι το τέλος του χρόνου στα νοσοκομεία, έτσι ώστε να μην έχουμε τον κίνδυνο μιας αφέμαξης ανθρώπινου δυναμικού. Και επίσης έχουμε διασφαλίσει την αποπληρωμή των δεδουλευμένων 12, 13 και 14 και στους γιατρούς και στο υπόλοιπο προσωπικό. Ξέρετε με μια κοινή υπουργική απόφαση. Δουλεύανε τσάμπα οι άνθρωποι. Τρία χρόνια, 12, 13, 14, δουλεύανε τσάμπα. Ναι. Κύριε Υπουργέ, σας είπα καλά λόγια προηγουμένως. Και είπα ότι είναι η πρώτη φορά που ρωτάμε και απαντάει ένας άνθρωπος, γιατί ίσως ξέρει και είναι και το γνωστικό του αντικείμενο. Γιατρός είσαστε. Όμως αυτό κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη δουλειά σας. Γιατί η κριτική θα είναι ακόμα πιο αυστηρή από οποιοδήποτε άλλο, επειδή γνωρίζετε και θα πρέπει να λύσετε προβλήματα. Αν δεν τα λύσετε, θα έχετε την αυστηρή κριτική. Δεν απειλεί, είναι, αντιλαμβάνεστε, μια κουβέντα. Το ξέρουμε τίμια. Πολύ καλά ότι η κοινωνία έχει απαιτήσεις. Νομίζω όμως ότι έχει και επίγνωση των δυσκολιών και αντιλαμβάνεται ότι η νέα κυβέρνηση προσπαθεί σε ένα πολύ δύσκολο τοπίο να θέσει διαφορετικές πολιτικές προτεραιότητες. Νομίζω ότι αυτό είναι το κρίσιμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Επιστρέφουμε εδώ να αποχαιρετήσουμε τον κύριο Μηταράκη, ο οποίος είναι υποψήφιος για το πολιτικό γραφείο της. Όχι. Έχω κοινωνική ομάδα. Θα τα πούμε άλλο. Τι θα πούμε. Εκλογή πού τώρα. Πώς κάλυψε αυτό. Κοινωνική ομάδα, γιατί θα βάλει υποψηφιότητα. Εκλέγουμε 4 μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και εκλέγουμε και του συμβουλευτέ. Πόσοι υποψήφοι είναι για το Πολιτικό Συμβούλιο? Θα ανακοινωθούν στην Πολιτική Επιτροπή. 4 μήπως είναι. Δεν έχουν ανακοινωθεί, θα ανακοινωθούν στην Πολιτική Επιτροπή. Γιατί μαθαίνω ότι θα είναι 4 για 4 θέσεις. Δεν γνωρίζω, θα ανακοινωθούν. Καλή επιτυχία. Σας ευχόμαστε. Φιλιά στην Κατερίνα προσωρινά και επιστρέφουμε. Ο ζωγραφιός θα φτάσει από τη μία περιοχή της πόλης στην άλλη. Δεν με νοιάζει τόσο πολύ να βγει ωραίο. Με νοιάζει να περάσει το μήνυμα. Ελπίζω για ένα καλύτερο αύριο. Τι κάνετε εκεί, Άραξε. Είναι συνέστημα καθαρά, σίγουρα είναι έκφραση.